Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτές, κατά μία περίεργη σύμπτωση, όποτε είναι φλέγον το ζήτημα της Μακεδονίας, ταυτόχρονα υπάρχει και το θέμα της Νοβάρτης. 4 Φεβρουαρίου είχαμε το μεγαλειώδε συλλαλητήριο των Αθηνών με 1 εκατομμύριο και πλέον λαού, που κάποιοι τον είδαν 120.000, την επόμενη μέρα ήρθε η αποκάλυψη της Νοβάρτης. Έτσι και τώρα. Χθες συναντήθηκε ο Πρωθυπουργός και θα αναφερθώ στη συνέχεια στα όσα είπε με τον Πρωθυπουργό των Σκοπίων Ζάεφ. Σήμερα τοποθετήθηκε η συζήτηση αυτή σχετικά με την ιστορία του Νοβάρτης. Σαν να λέτε από μια μεριά, ναι, εμείς προχωράμε να κάνουμε αυτά που κάνουμε για το ζήτημα της Μακεδονίας, αλλά και εσείς με τα φάρμακα, συμψηφισμός δηλαδή. Αυτό το οποίο είναι γεγονός και δυστυχώς δεν γνωρίζει ο ελληνικός λαός, είναι ότι η όλη ιστορία με την Νοβάρτης δεν ξεκίνησε από την Ελλάδα, αλλά από την Επιτροπή Ανταγωνισμού των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, όπου οι αμερικανικές φαρμακευτικές εταιρείες κατήγγειλαν την Νοβάρτης ότι με αθέμητους τρόπους παίρνουν ένα μεγάλο κομμάτι της πίτας τόσο από την ελληνική όσο και από την ευρωπαϊκή αγορά. Παρενέβη στην έρευνα και το FBI και όπως γνωρίζετε έχουμε φτάσει στα στοιχεία τα οποία υπάρχουν σήμερα και τα οποία θα κριθούν και πρέπει να κριθούν από τη δικαιοσύνη. Βεβαίως, εφιάλτης και φάντασμα σε όλη αυτή τη διαδικασία το σκανδαλώδες άρθρο 86 του νόμου περί ευθύνης υπουργών, το οποίο έχει συγκεκριμένο αρχιτέκτονα, κατά κυριολεξίαν αρχιτέκτονα, αυτόν ο οποίος το έφτιαξε, και μέσω αυτού του νόμου περί ευθύνης υπουργών φτάσαμε τελικά στην ατιμωρησία. Αλλά πολύ ορθά δόθηκε η ερμηνεία ότι το άρθρο 86 και η πρόθεση του νομοθέτη δεν είναι για έναν υπουργό ο οποίος δωροδοκείται ή κάνει μια πράξη παράνομη πέραν των καθηκόντων του, αλλά για κάποια λάθη τα οποία ενδεχομένως θα κάνει. Και έτσι άνοιξε ο δρόμος για τη σημερινή διαδικασία. Η παραπομπή στη δικαιοσύνη λοιπόν δεν εμποδίζεται επί του προκειμένου από το άρθρο 86, διότι κρίθηκε και σωστά κρίθηκε και συμφωνούμε ότι δεν είναι δυνατόν ένας υπουργός να προβαίνει σε πράξεις πέραν των καθηκόντων του, από τις οποίες μάλιστα έχει και προσωπικό όφελος, και να μένει για το λόγο αυτό ατιμόρυτος. Και μάλιστα έχω την πεποίθηση ότι για τον ίδιο ακριβώς λόγο δεν πρέπει να ισχύει και η βουλευτική ασυλία. Είναι απαράδεκτο να έχουμε βουλευτική ασυλία για ακάλυπτες επιταγές, για τροχαία ατυχήματα. Έχουν γίνει εδώ τέτοιες διαδικασίες στα 44 χρόνια της δημοκρατίας. Είπε βεβαίως προηγουμένως ο κύριος Θεοδωράκης ότι δεν πρέπει για λόγο συναδελφικής αλληλεγγύης να παρέχει τη βουλευτική ασυλία. Εμείς από τη Χρυσή Αυγή δεν έχουμε κανένα παράπονο από τη συναδελφική σας αλληλεγγύη. Δεν έχει τιμωρηθεί κανείς από το 1974 σε αυτή τη Βουλή, εκτός από τους βουλευτές της Χρυσής Αυγής. Και το θεωρούμε αυτό τίτλο τιμής. Για το θέμα του άρθρου 86 έχω μιλήσει επανειλημμένως στη Βουλή και υπάρχουν και τα πρακτικά, και συγκεκριμένα την 1η Φεβρουαρίου του 2017, εδώ από αυτό το βήμα, είπα ότι επιτρέπεται η αναστολή άρθρων του Συντάγματος όταν η χώρα βρίσκεται σε κατάσταση πολιορκίας. Και επί του προκειμένου η χώρα βρίσκεται σε κατάσταση ηθικής πολιορκίας. Όταν βλέπετε πολιτικές έρευνες στις οποίες το 95% του λαού απαξιώνει τον κοινοβουλευτισμό και τα πολιτικά κόμματα, όταν και στο τελευταίο καφενείο της χώρας να πάτε λένε ότι οι πολιτικοί είναι ψεύτες, τότε ναι, αυτό είναι κατάσταση πολιορκίας. Και θα έπρεπε όλοι μαζί και οι 300 βουλευτές να ψηφίσουμε την αναστολή του άρθρου 86. Παρ' όλα αυτά, ευρέθη ο τρόπος αυτός, ο νομικός άρτιος κατά την άποψή μου, ότι
δεν καλύπτεται με το νόμο περί ευθύνης υπουργών η περίπτωση της διαφθοράς και της δωροληψίας. Η Χρυσή Αυγή στο πρόγραμμά της, στις πολιτικές της θέσεις, που λέτε πως δεν υπάρχουν, που λέτε πως δεν έχει, διότι κανένας δεν τις παρουσιάζει, κανένα κανάλι δεν μας δείχνει. Στη δημοκρατία που χωράει τους πάντες, από κάθε είδους ιδιωτεία, δεν υπάρχει φωνή για τις εθνικιστές, δεν υπάρχει φωνή για τη Χρυσή Αυγή. Τι είδους δημοκρατία είναι αυτή, αυτό κρίνεται με αλφαγιώτα. Βεβαίως και έχουμε την ηθική υποχρέωση να σεβόμαστε το τεκμήριο της αθωότητος όλων όσων παραπέμπονται, να τους θεωρούμε αθώους μέχρι αποδείξεως του εναντίου, πράγμα το οποίο όμως εσείς δεν σέβεστε εις ό,τι αφορά την Χρυσή Αυγή. Μας λέτε εγκληματίες χωρίς να έχουμε καταδικαστεί. Έτσι και εμείς λοιπόν θα πρέπει να σας λέμε κλέφτες από εδώ και πέρα. Ποιο σεβασμό δείχνατε στο τεκμήριο της αθωότητος? Η Χρυσή Αυγή ψήφισε υπέρ της συστάσεως Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής και θέλει πραγματικά μια κάθαρση. Και θα ψηφίσει και υπέρ της παραπομπής. Δεν θα απέχει. Δεν θα φύγει από την αίθουσα αυτή. Όπως δεν φύγαν και πολλοί οι οποίοι βρίσκονται στην αίθουσα αυτή και οι οποίοι σε προσωπική τους ομολογία στο περιβάλλον τους έλεγαν «Δεν ήθελα να ψηφίσω την άρση ασυλίας, αλλά τι να κάνω, κομματική επιπαρκία». Το ερώτημα όμως που τίθεται είναι «Θέλει πραγματικά ο ΣΥΡΙΖΑ την κάθαρση ή κάνει ένα μικροπολιτικό παιχνίδι?» Γιατί μας φαίνεται παράξενο μετά από 3 ολόκληρα χρόνια και τη στιγμή κατά την οποία ξύρεται πολιτικά και εκλογικά κυριολεκτικά προς τη συντριβή, θυμήθηκε τη διαφάνεια και την κάθαρση. Και επιτέλους, θα έπρεπε, εάν σεβόταν την πρόταση την οποία κατέθεσε η δικαιοσύνη, να μην παραλείψει και τον κύριο Κουρουμπλή, ο οποίος δεν λέγω ότι είναι ένοχος, αλλά και γι' αυτόν στο έγγραφο το οποίο απέστειλε η δικαιοσύνη έλεγε ότι πρέπει να παραπενθεί. Στις 8 Μαρτίου του 2018 έγινε μία άλλη διαδικασία στην οποία πάλι με πρόταση της δικαιοσύνης ζήτησε η Νέα Δημοκρατία να γίνει ειδική κοινοβουλευτική επιτροπή προκαταρκτική για να παραπεμφθούν οι κύριοι Κουρουμπλής, Ξανθός και Πολάκης. Και σε αυτή την επιτροπή, όπως και στη σημερινή, εμείς ψηφίσαμε υπέρ. Έτσι λοιπόν δεν έχει κανείς να μας πει ότι είμαστε με τον έναν ή με τον άλλον. Είμαστε υπέρ της διαφάνειας να παραπευθεί το ζήτημα στη δικαιοσύνη. Όμως, η αριστερά μας λέει πως δεν κυβέρνησε. Λέει ψέματα. Κυβέρνησε και μάλιστα μια κρίσιμη περίοδο, την εποχή της Οικουμενικής, όταν υπεγράφησαν οι σκανδαλώδεις και τερατώδεις συμβάσεις με τη Siemens. Είχε τη δική σας υπογραφή, κύριε της αριστεράς. Και επίσης να μην ξεχνάμε ότι διεθνείς ελεκτές, οι οποίοι έχουν εξετάσει τη δημόσια διαφθορά στη χώρα, έχουν αναγκάγει σε πρωταθλητές τη διαφθορά στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, στους οποίους η αριστερά πρωταγωνιστεί επί 40 χρόνια. Δεν είστε αθώοι λοιπόν. Και διοριζόσασταν από το παράθυρο, άλλοτε πουλώντας ψήφους στο Πασόκ και άλλοτε στη Νέα Δημοκρατία, και βρίσκατε τρόπο να είσαστε μέσα στα πράγματα μέσω της διαπλοκής των καναλιών των διαφόρων επιχειρηματιών. Και τέλος, κυβερνάτε τα τελευταία 3 χρόνια, μέσα στα οποία και διορισμούς κάνατε και μεγάλες δουλειές γίνανε και ίσως μια μελλοντική κυβέρνηση σε κάποια άλλη διαδικασία μετά από ένα χρονικό διάστημα να έχει έρθει εδώ να εξετάσει το ζήτημα των μη κυβερνητικών οργανώσεων. Αυτό το τεράστιο σκάνδαλο που συμβαίνει τα τελευταία χρόνια στην πατρίδα μας. Τότε στις 8 Μαρτίου ζήτησε η δικαιοσύνη την παραπομπή των κυρίων Ξανθού, Πολάκη και Κουρουμπλού. Εσείς καταψηφίσατε.
Εμείς ψηφίσαμε και υπέρ της συστάσεως προανακριτικής επιτροπής την οποία πρότεινε η Νέα Δημοκρατία, γιατί θέλουμε πραγματικά όλα στο φως. Τα θέλουν όμως όλοι όλα στο φως. Κυρίες και κύριοι, σύμφωνα με το διαβιβαστικό της Αγγελέως του Αρείου Πάγου, πράγματι προτείνεται να ερευνηθεί για τον διατελέσαντα Υπουργό Υγείας του 2015, τον κύριο Κουρουμπλή, διάπραξη του αδικήματος απιστίας. Επίσης, για τους κυρίους Ξανθό και κύριο Πολάκη, για κάποιες τιμολογίες φαρμάκων το 2016, να γίνει έρευνα και γι' αυτό, να γίνει προανακριτική. Εμείς το ψηφίσαμε. Εσείς, κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, αν θέλατε να είστε σε όλα καθαροί, έπρεπε και αυτό να το ψηφίσετε. Είχαμε επίσης, πριν από λίγο καιρό, την ομόφωνη από όλες τις πτέρυγες της Βουλής, τιμωρία τόσο εμού, όσο και δύο βουλευτών της Χρυσής Αυγής, του συναγωνιστή Λαγού και του συναγωνιστή, του συναγωνιστή Λιόπουλου και του συναγωνιστή Κασιδιάρη. Διότι έκανα το έγκλημα να πω ότι όσοι είναι βουλευτές μέσα σε αυτή την αίθουσα πρέπει να έχουν μητέρα πατρίδα την Ελλάδα και μόνο την Ελλάδα, και γι' αυτό τιμωρήθηκα. Θα σας διαβάσω μια είδηση πρόσφατη, της 13ης Μαΐου του 2018. Στο Χατίμ, μια θρησκευτική τελετή των μουσουλμάνων, στην οποία γίνεται η ενηλικίωση των μουσουλμανοπαίδων που έχουν ολοκληρώσει την ανάγνωση και εκμάθηση του Κορανίου, μετήχαν ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Χουσέιν Ζεϊμπέκ, ο ψευδομουφτής Αχμέτ Μέτε, στην οποία τελετή ακούστηκαν ποίηματα μίσους και προπαγάνδας κατά της Ελλάδος, σε ελληνικό έδαφος και παρουσία βουλευτή του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Στη διάρκεια αυτής της τελετής, μικρά παιδιά της μειονότητας από τα απομακοχώρια της περιοχής απήγγειλαν ποίηματα για τη μητέρα Τουρκία, τον Μωάμεθ τον Πορτητή και τον ένδοξο Τούρκο στρατιώτη. Αυτά μέσα στην Ελλάδα, παρουσία βουλευτών του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Μάλιστα, όλα τα παιδιά μαζί φωνάζανε: «Παιδιά Τούρκων είμαστε! Τούρκοι είμαστε εμείς!» Σας διαβάσω και το ποίημα. «Ενθουσιώδης πάντα ήμουν στην ιστορία, με τον Μωάμεθ τον Πορφητή μπροστά έστρεξα στην Κωνσταντινούπολη. Έκλεισα εποχές, άνοιξα εποχές. Παιδιά Τούρκων, Τούρκοι είμαστε εμείς. Είμαι ο Τούρκος στρατιώτης απέναντι στο κοπάδι των εχθρών. Μάρτυρας ιστορίας, κατέγραψα θρύλους. Παιδιά Τούρκων, Τούρκοι είμαστε εμείς.» Αυτά στην τελετή Χατίν, στον Εχίνο, σε ένα πομακοχώρι, στους Πομάκους που είναι Έλληνες στο αίμα, σύμφωνα με την έρευνα, την ενδελεχή του καθηγητού Ξηροτήρη που έγινε τη δεκαετία του 70 στη Θράκη. Οι Πομάκοι που στη γλώσσα τους έχουν ομηρικές και αρχαίες ελληνικές λέξεις και τους οποίους το ανίκανο και εθνικά επικίνδυνο κράτος, όχι του ΣΥΡΙΖΑ, το μεταπολεμικό, τους έμαθε τουρκικά ενώ δεν ήξεραν ούτε λέξη. Έρχεστε τώρα κάθε λίγο και λιγάκι και μας εγκαλείτε για αντιδημοκρατική συμπεριφορά. Θα πρέπει όμως να εξετάσουμε ποια σχέση έχετε εσείς του ΣΥΡΙΖΑ με τη δημοκρατία. Το περασμένο Σάββατο 12 Μαΐου κυκλοφόρησε η εφημερίδα Τα Νέα με ένα ένθετο 50 χρόνια από τη διάσπαση του ΚΚΕ, στο οποίο υπήρχαν αναλύσεις, συνεντεύξεις και μαρτυρίες. Και θυμίζω ότι από το ΚΚΕ εσωτερικού έγινε ο συνασπισμός και από το συνασπισμό ο ΣΥΡΙΖΑ. Ας δούμε λοιπόν τι λένε δύο πρόσωπα της ανανεωτικής εντός εισαγωγικών αριστεράς για τις σχέσεις τους, του κόμματός σας, με το καθεστώς Τσαουσέσκου, στο οποίο πολλά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ πήγαν υπότροφοι και σπούδασαν, καθώς και με τη Βόρειο Κορέα, με αυτές τις μεγάλες και σπουδαίες δημοκρατίες είχατε σχέσεις μεγάλοι δημοκράτες. Είπε λοιπόν στα Νέα ο Πέτρος Κουναλάκης: «Όταν επήλθε η διάσπαση, σταμάτησαν όλες οι δυνατότητες χρηματοδότησης από τη Σοβιετική Ένωση. Μείναμε με αυτά που μαζεύαμε και το χειρότερο απ' όλα, ένα κόμμα μας βοηθούσε, ο Τσαουσέσκου στο Βουκουρέστι. Κλείναμε τα μάτια. Αρνηθήκαμε τους Σοβιετικούς, οι οποίοι ήταν μια φρίκη, αλλά η δική μας επιλογή δεν την ήταν καλύτερα. Πηγαίναμε συνέχεια στο Βουκουρέστι. Προσωπικά ταξίδευα κάθε 2-3 μήνες.» Στο ίδιο ένθετο ο Τίτος Πατρίκιος, ο γνωστός και επιφανής ποιητής της αριστεράς:
Με το καθεστώς Τσαουσέσκου όμως έκλειναν τα μάτια, του λέει ο δημοσιογράφος. Ναι, η γυναίκα μου όταν έμαθε ότι η Αυγή έπαιρνε το χαρτί από τον Τσαουσέσκου, έγινε έξαλλη. Να σταματήσει αμέσως, αυτό είπε. Και της είπαν, θα κλείσει η Αυγή αλλιώς. Να κλείσει, είπε. Δεν μπορεί να μας χρηματοδοτεί ο Τσαουσέσκου. Στη διάσπαση η Ρουμανία ήταν φιλική προς ανανεωτές, όπως και η Βόρεια Κορέα άλλωστε. Σε αυτή τη δημοκρατία πιστεύετε? Τη δημοκρατία του Τσαουσέσκου και της Βόρειας Κορέας. Γι' αυτό να μην μας κάνετε τους υπερδημοκράτες και να μην μας εγκαλείτε. Το θέμα των ημερών είναι το ζήτημα της Μακεδονίας μας. Απευθύνω μια επιστολή προς τον Πρωθυπουργό, ο οποίος για μία ακόμη φορά θα παραλείψει το συνταγματικό του καθήκον να ενημερώσει την τρίτη πολιτική δύναμη της χώρας σύμφωνα με τις τρεις τελευταίες εκλογικές αναμετρήσεις και την παραδίδω για τα πρακτικά της Βουλής. Ολοκληρώνεται, κύριε Πρόεδρε. Ολοκληρώνω, μάλιστα. Ως γνωστόν... Κύριε Λαγέ, τώρα εντάξει, τα ακούσαμε δεν όλα. Πειράζει, δεν είναι. Και από εσάς προηγούμενα και τώρα. Και τα ιστορικά στοιχεία και όλα. Οι διαρροές που υπάρχουν είναι για δημοκρατία της Μακεδονίας του Ίλιντεν. Το Ίλιντεν ήταν μια βουλγάρικη και σλάβικη επανάσταση, όπως έχει γράψει ο Ίωνας Δραγούμης. Είναι όχημα λυτρωτισμού, αλλά επειδή είστε μπολσεβίκοι τακτικιστές, χρησιμοποιείτε την τακτική δύο βήματα μπρος, ένα βήμα πίσω. Δεν θα είναι αυτή η πρότασή σας. Ρίχνετε μια ακραία πρόταση για να πάτε στον Κόρνα ή στον Νόβα Μακεδόνια. Σε όλες τις περιπτώσεις, η Χρυσή Αυγή καταγγέλει τις εξελίξεις στο ζήτημα της Μακεδονίας. Θέλει να διευκρινίσει η Νέα Δημοκρατία τι εννοεί ο κύριος Τσίπρας όταν λέει ότι συγχαίρει για το συνενετικό κλίμα τη Νέα Δημοκρατία. Έχετε συμφωνήσει στην παροχή του ονόματος? Διαψεύστε τον. Εγώ αυτό το ζήτημα θέτω. Ισότι αφορά τη Χρυσή Αυγή, παραμένει σταθερή στη θέση της. Κανένα συμβιβασμός για τη Μακεδονία μας. Και επειδή σας αρέσει η δημοκρατία τόσο πολύ, κάντε ένα δημοψήφισμα για τη Μακεδονία. Να αποφασίσει ο λαός τι θέλει. Ευχαριστώ.